3.900 είναι αυτός ο κόσμος και επίσης υπάρχουν και 4.000 επιτυχώντες στον ΑΣΕΠ. Ναι, κύριε Παντούλη, αυτό και... σας δίνει νέο αέρα στους Δήμους. Κοιτάξτε, οι Δήμοι πραγματικά είναι αφυδατωμένοι από προσωπικό και μάλιστα όπως είναι γνωστόν και οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνόμοι εμείς θέλαμε να παραμείνουν, δεν συνέβη αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον έχουμε συζητήσει και με τον Υπουργό, τον κύριο Βούτσελα και τον κύριο Πανούση, ότι τα ποσά του 2015 από την Ελλάς θα μετακινηθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών, άρα στους Δήμους, και έχουν εξασφαλιστεί και οι πόροι. Θεωρώ ότι η δημοτική αστυνομία αυτή τη στιγμή έχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στερηθεί από τους Δήμους, οι οποίοι είχαν αποκτήσει συγκεκριμένη εμπειρία και δίναν σημαντικό έργο, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα πριν την αποχώρησή τους, ενώ σήμερα βρίσκονται στα αστυνομικά τμήματα χωρίς αρμοδιότητες. Άρα είναι, επαναλαμβάνω, προς τη θετική κατεύθυνση, όπως επίσης και οι σχολικοί φύλακες. Μην ξεχνάμε ότι γύρω από τα σχολεία υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, αλλά πολύ περισσότερο, θα έλεγα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που φεύγουν τα παιδιά και όλοι από τη σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα γίνονται μεγάλες παραβατικότητες κυρίως και σε υλικά μέσα τα οποία θα πρέπει να αντικαθίστανται. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι πράγματι ελπίζουμε και οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ, το οποίο όπως είναι γνωστόν είχαν παγώσει μέχρι το τέλος του 2016 και έχουν μείνει αυτοί παγωμένοι, ενώ έχουν βγει οι καταστάσεις κοντά στο 2008, υπάρχουν περιπτώσεις. Νομίζω ότι και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κάτι που το είχαμε ζητήσει εξάλλου και από τον κύριο Κατρούγκαλο και από όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Έχετε ενημέρωση πότε θα ενταχθούν σχολικοί φυλάκες και δημοτικοί αστυνομικοί στις υπηρεσίες σας και πάλι? Έχω την εντύπωση ότι μετά από την ψήφιση του νόμου θα γίνει σε άμεσο χρονικό διάστημα. Διότι είχαμε Μάγιο, και την πορεία των σχολικών φυλάκων στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι εξέφραζαν αυτήν την αγωνία πότε θα γίνει η ένταξή τους. Η εντύπωση είναι ότι θα γίνει άμεσα για τους επιτυχώντες του ΑΣΕΠ. Δεν γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι και αυτοί μέσα από αναπεριφέρειες θα υπάρχουν δεξαμενοί ενδιαφερομένων που έχουν πετύχει σε αυτές τις, ας το πούμε, κατηγοριοποίησεις του ΑΣΕΠ, όπου ο κάθε Δήμος, όσον αφορά τουλάχιστον αυτούς, θα τους παίρνει σύμφωνα με τη δυνατότητα των πόρων που έχει ο Δήμος και τη χρησιμότητα. Τι εννοείτε τώρα, Πρόεδρε, σύμφωνα με τη δυνατότητα? Δεν θα επιστρέψουν στην οργανική τους θέση? Πιθανολογώ. Καταρχήν θα σας πω τη συζήτηση που είχαμε κάνει με τον αρμόδιο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ναι, ο οποίος η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα πάμε μέχρι τέλος του 2016 που είναι οι επιτυχώντες για να πάνε στα σημεία τουλάχιστον της επιτυχίας τους, αλλά πριν θα συμβεί, εφόσον θα υπάρξει μια δεξαμενή επιτυχώντων, ναι, εάν μπορεί να υπάρξει τέτοιος όρος, στην οποία ανάλογα με τις δυνατότητες μέχρι το 16, τα τέλη του 16 θα μπορούν να παίρνουν πολύ πιο μπροστά από το τέλος του 16 τους επιτυχώντες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες που έχει δηλαδή μια αυτοδιοικητική δομή. Αν καταλαβαίνω καλά, μια, ας το πούμε, επετηρίδα επιτυχώντων. Σύμφωνα με τις ανάγκες, αυτή είναι η σημαντική έκφραση. Δηλαδή θα σας το δώσω διαφορετικά. Το 2008 όταν έκανε το ενδιαφέρον κάποια αυτοδιοικητική αρχή, ναι, μπορεί να ήθελε 3 δημοσιογράφους. Ο καιρός πέρασε, οι ανάγκες αλλάξανε, οι πόροι μειώθησαν, άρα σήμερα θέλει έναν, διότι συγχρόνως θα πάρει και έναν ή 2 πολιτικούς μηχανικούς. Μάλιστα. Άρα επειδή το 14-15 που μιλάμε σήμερα μάλλον, με το 2008 έχουν περάσει αρκετά χρόνια, θα αφήνει μια ελαστικότητα που αυτό δεν σημαίνει, εν διάφορες περιπτώσεις, ότι δεν θα απορροφηθούν όλοι, διότι τελικά ο δημοσιογράφος μπορεί να το θέλει ο διπλανός δήμος ή άλλη αρχή, η οποία δεν το είχε δηλώσει. Μάλιστα, το 2008. Μάλιστα, έχει ζητήσει, Γιάννη, να καταγραφούν κάποιες ανάγκες, ούτως ώστε τουλάχιστον αυτοί οι επιτυχώντες του ΑΣΕΠ να διατεθούν ανάλογα να απορροφηθούν. Ακριβώς. Και, σήμερα... και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πατούλη, πριν συνεχίσουμε, Νίκο, γιατί είχατε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, και από εκεί είχατε ένα συμπέρασμα. Καταρχήν θα σας πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση ως προϊστάμενη αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών ως υπουργός. Είναι βαθιά γνώστης
της αυτοδιοίκησης, αλλά θα σας έλεγα ήταν και την περίοδο που η αυτοδιοίκηση είχε πάρει τους περισσότερους σπόρους, για να πούμε και τα πράγματα και με το όνομά τους. Είχε τη δυνατότητα φυσικά από την κοινοτική οδηγία για να λήξει το θέμα όσων κάλυπταν πάγιες και διαρκής ανάγκη. Βεβαίως, θα σας έλεγα, ήταν οι λεγόμενοι ΔΑΧ, οι οποίοι ο νόμος Παυλόπουλου συγκεκριμένα έδωσε και δικαίωσε αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι αν δεν υπήρχαν και σήμερα στους Δήμους, θα σας έλεγα, θα πρέπει να είχαν κλειδώσει οι Δήμοι πλέον. Υπό αυτή την έννοια, η συνάντηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σας έλεγα ότι το ενδιαφέρον του είναι και σήμερα μέσα από αυτή τη σημαντική θέση την οποία κατέχει. Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και φυσικά ανταλλάξαμε περισσότερο, αν θέλετε, απόψεις πάνω στα γεγονότα που αφορούν και την αυτοδιοίκηση, και η δική μας άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της χώρας χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη τοπική. Νομίζω ότι σαφέστατα αυτή εκφράστηκε και από τον Πρόεδρο, και θα δούμε βεβαίως στο επόμενο χρονικό διάστημα τον τρόπο με τον οποίο και εκείνος θα μπορέσει μέσα από το ενδιαφέρον του και από το θεσμητικό του ρόλο να βοηθήσει την αυτοδιοίκηση. Ή τουλάχιστον να επικοινωνεί με υπουργούς, άρα και τον δικό σας προϊστάμενο, πολιτικό προϊστάμενο. Και είδαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει για αυτά. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και θα σας έλεγα ότι χθες είχαμε και μια σημαντική πάλι συνάντηση με την αναπληρώτη Υπουργό Εργασίας, την κυρία Φωτίου, ναι, η οποία σχετίζεται με τα ζητήματα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αλλά και των εγχωρίων προγραμμάτων. Μήπως σας είπε και πότε θα γίνει η εφαρμογή της ανθρωπιστικής κρίσης, των παροχών της ανθρωπιστικής κρίσης? Από ό,τι ενεφέρθηκε η κυρία Φωτίου, πάρα πολύ σύντομα είναι έτοιμη να βγάλει την ΚΙΑ, τη σχετική. Και φυσικά εκεί θα έπρεπε να δούμε αφενός μεν το πρόγραμμα. Δηλαδή μετά το Πάσχα θα έχουμε επανασυνδέσεις ρεύματος, θα έχουμε επιδοτήσεις. Όχι, από ότι θα ξεκινήσει καταρχήν και δίνοντας ένα μήνα στους υπόχρεους ή μάλλον σε εκείνους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη διασταύρωση της ΙΔΙΚΑ, από ό,τι αντιληφθήκαμε αυτό θα γίνει μέσω της ΙΔΙΚΑ, του ηλεκτρονικού τρόπου καταγραφής, όπου για ένα μήνα από μετά από το Πάσχα μέχρι τα μέσα Μαΐου θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν τα στοιχεία τα οποία τους αφορούν, είτε για το ζήτημα του ενοικίου είτε για το ζήτημα της ΔΕΗ, είτε για την κάρτα σύντησης. Θεωρώ ότι είναι προς θετική κατεύθυνση και αυτό. Βέβαια τα ποσά πιθανολογώ ότι δεν θα επαρκέσουν για το σύνολο ίσως εκείνων που θα σχετίζονται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι και αυτό προς θετική κατεύθυνση. Χρειάζονται περισσότερα. Πρέπει να δούμε και τα 2 δις από το πακέτο Juncker που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Κύριε Πατούλη, είναι ένα θέμα το οποίο εσείς το παιδιάζετε? Καταρχήν να πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι είμαστε απέναντι και αντίθετοι. Διότι αν θέλουμε την ανάπτυξη ιδιαίτερα αυτών των περιοχών που φέρνουν και εισόδημα και στη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο θέλουμε ανάπτυξη τοπική, η αύξηση του ΦΠΑ συνδέεται σίγουρα με τη μείωση αυτής της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, ιδιαίτερα σε τις ελληνικές περιοχές, οι οποίες έχουν βεβαίως τουριστική ανάπτυξη, αλλά και κυρίως υπάρχουν και παραμεθόριες περιοχές, οι οποίες μια τέτοια αύξηση του ΦΠΑ και σε αυτές θα είναι καταστροφική. Άρα λοιπόν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει την αντίθεσή της. Είμαστε υπέρ φυσικά όλων εκείνων των μηχανισμών οι οποίοι προβλέπονται από την Ευρώπη, από την εξυγίανση, από τη μείωση της απάτης και του δαιμονίου η οποία μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση του Έλληνα με αρνητικό πρόσημο. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τα νησιά μας και ιδιαίτερα η χώρα μας δεν έχει καμία σημασία. Ισοτιμία με άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις ιδιαιτερότητες και να μην κάνουμε το λάθος να αυξήσουμε το ΦΠΑ, διότι αυτό θα έχει πάρα πολλές άλλες συνέπειες και στον τουρισμό και στην ανάπτυξη τοπική. Ναι, αξιωματούχος, τέλος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών που χειρίστηκε αυτό το θέμα, διότι είναι παλαιός υπάλληλος, έχει συνταξιοδοτηθεί τώρα, μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένη αύξηση ΦΠΑ σε 1 ή 2 νησιά, διότι το μέτρο εφαρμόζεται συνολικά. Θα μιλήσει έτσι για το Αιγαίο. Βεβαίως. Ακόμα περισσότερο, και αυτό ακριβώς κατοχυρώνει αυτό που σας είπα, και γι' αυτό έχουμε εκφράσει με όλους τους τρόπους και θα το εκφράσουμε φυσικά αν συμβεί κάτι τέτοιο με πιο δυναμικό τρόπο.
και στον κύριο Βαρουφάκη, στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στον κύριο Βούτση. Ελπίζουμε να υπάρξει λογική και να μην ακούμε, διότι κάπου διάβασα, νομίζω χθες σε κάποια συνέντευξη, ο κύριος Καμένος είπε δεν υπάρχει θέμα του ΦΠΑ. Άλλος λέει υπάρχει θέμα του ΦΠΑ. Νομίζω ότι όλα αυτά, βεβαίως μπορεί ο καθένας να αποφασίσει, τα κάνει. Αλλά καλό θα είναι να μην υπάρχει αυτή η πανσπερμία, η οποία δείχνει τελικά ότι δεν έχουμε μια στρατηγική διαδικασία και μια οργάνωση, αλλά ψηλαφούμε κάθε φορά το τι θα κάνουμε. Και δεν είναι, νομίζω, χρήσιμο ούτε καν για την ανάπτυξη, την οποία αναφέρατε εσείς, και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούσαμε, όταν θα δουν, ας πούμε, ότι ακόμα βρισκόμαστε στην ψηλάφιση, ενώ ο ασθενής θέλει περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις για να μιλήσω και για αυτά. Να πω και το εξής. Όταν θα υπάρξει περισσότερος αριθμός τουριστών και με το ΦΠΑ, δεν θα είναι σημαντικότερη η αύξηση του ΦΠΑ και του φόρου από το να αυξήσουμε, άρα να μειώσουμε τον τουρισμό και ό,τι άλλο σημαίνει. Αλλά δεν ήθελα τώρα ενώ ξεκινώντα. Κύριε Παλαιστή, έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Πατούλη, γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό και το αξιολογεί και ο ίδιος. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, βεβαίως τα εισιτήρια δίνουν ένα συμβολισμό. Θα συμφωνήσω ότι θα προσφέρουν σε κάποιους. Κύριε Πατούλη, και εσείς να περνούσε κάποιο στον δρόμο να σας πει: δώστε με ένα εισιτήριο, θα το δίνατε. Ξυπακούει. Αλλά εντάξει, δείχνει πάντως είναι ένα θετικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα όμως για τα άτομα με αναπηρία, θα σας έλεγα ότι πράγματι η δυνατότητα μετακίνησή του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία. Και νομίζω αυτό για τις τάσεις με τους Δήμους και βεβαίως με εσάς, δηλαδή όλους εκείνους οι οποίοι σχετίζονται, είναι το πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν έχει λυθεί σε πάρα πολλά σημεία της χώρας μας. Αυτό το επικροτούμε, αν θέλετε. Και βεβαίως εμείς ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ήδη έχουμε κάνει μία έκθεση των ζητημάτων που σχετίζονται και με την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους, αλλά κυρίως στη μετακίνησή τους. Γι' αυτό και ακριβώς. Το σημαντικό είναι και περιμένουμε και από το Υπουργείο Μεταφορών, έτσι υπάρχει μια δέσμευση και από την κυβέρνηση, να ξαναδεί το θέμα των ανέργων. Πώς μπορεί να επιδοτείται η μετακίνησή τους. Τουλάχιστον. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να είναι μια μόνιμη κατάσταση. Αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, κάποιο αμαία, φαντάζεστε τώρα, να έχει και μια ευπάθεια οικονομική και γενικότερα, τότε πραγματικά τον καταδικάζουμε. Αυτοί έχουν και αυτή την οικονομική. Έτσι. Τότε καταδικάζεται στην παραμονή του σε κλειστούς τέσσερις τείχους. Ναι, κύριε Παλαιστή. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κύριε Κεδωνάκη, θέλει να παρεμβεί ο κύριος Πατούλης. Δώστε μας πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μας έχουν πάρα πολλοί δήμαρχοι επικοινωνήσει μαζί μας σε μέγιστο θέμα. Και αυτό το μέγιστο θέμα πρωτίστως είναι ευρωπαϊκό θέμα. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στα ανατολικά της Ευρώπης γίνεται αυτή η εισρωή, η οποία αφενός μεν ως ψυχές, όπως το είπατε, σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για το επίπεδο της δημόσιας υγείας πρωτίστως, ιδιαίτερα με την έμπολα και όλα αυτά μας παίρνανε, διότι δεν υπάρχουν οι υγειονομικές υποδομές, δεν ξέρω στην ΚΟ, εκεί υπάρχει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά νησιά που δεν έχουν τα αγροτικό. Και πηγαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες Έλληνες που μένουν σε αυτά τα νησιά και υπάρχει πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα και για τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά αυτές οι εικόνες οι οποίες σήμερα βλέπουμε και έχοντας υπόψη, όπως είπε την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, εάν κλείσουν και τα αστυνομικά τμήματα λόγω του Πάσχα, ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα ζητήματα. Είναι ευκαιρία που έχουμε επίτροπο για τη μετανάστευση τον κύριο Αβραμόπουλο. Ναι. Νομίζω ότι πλέον αυτό πρέπει να τεθεί επί το δάκτυλο με το τίποτα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τότε γιατί δώσαμε μάχη. Θα σας έλεγα ότι δεν θα ξεχάσω όταν με έπαιρνε η κυρία Λιφέρη, η δήμαρχος Στήλου, σε απόγνωση πραγματική, όταν εκατοντάδες μετανάστες ερχόντουσαν πριν 2-3 μήνες και δεν είχε ούτε αγροτικό γιατρό για τους ίδιους κατοίκους. Δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν εμβόλια. Δεν ήξερε πώς αυτοί θα μετακινηθούν και πότε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα.